Ο πόλεμος του ψύχους δεν λέει να κοπάσει. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει βρει το όπλο εκείνο που οδηγεί στην αποσύνθεση του ουκρανικού λαού και δεν είναι άλλο από τον βαρύ χειμώνα. Το σκοτάδι συνεχίζει να καλύπτει τεράστιες εκτάσεις της χώρας με χτυπημένες ενεργειακές υποδομές. Προειδοποιεί τον λαό του ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι για μια δύσκολη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έθεσε συναγερμό για νέες πυραυλικές επιθέσεις που έρχονται από τον ρωσικό στρατό. Удари терористів у минулу середу, день за днем, ми відновлювали генерацію і постачання електрики. Στην ίδια γραμμή προειδοποίησης και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος εκφράζει τις ανησυχίες του. Η Ρωσία πιθανότατα θα συνεχίσει να επιτίθεται στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας, στις υποδομές φυσικού αερίου και στις βασικές υπηρεσίες. Χρειάζεται αντοχή και πίστη, διαμηνύει ο Ζελένσκι, θέλοντας να κρατήσει τον λαό του ενωμένο με το κύμα ψύχους να διαπερνάει σώμα και ψυχή των Ουκρανών. Μια γυναίκα παίρνει το άρρωστο παιδί της σε ένα από τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσα για να χρησιμοποιήσει συσκευή εισπνοής. Πουθενά αλλού δεν μπορεί να βρει ρεύμα. Μέσα στο μαύρο σκοτάδι, με τη βοήθεια φακών, δίνεται συνέχεια στην εκένωση της Χερσόνας. Ηλικιωμένοι ανήμποροι, με τη βοήθεια του στρατού και εθελοντών, φεύγουν από τα σπίτια τους με δάκρυα στα μάτια. Η κατάσταση στην πόλη είναι τραγική. Τίποτα δεν θυμίζει ζωή. Χωρίς ρεύμα, νερό, χωρίς τρόφιμα, με κλειστά σχολεία, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες. Χερσόν, це може бути зараз Маріуполь номер 2. І зараз потрібно вивести побільше людей, бо зараз будуть обстріли, а також нема світла, нема толком води, нема їжі. Ну, потрібна допомога. Потрібна допомога в ліках, потрібна допомога в лікарнях. Це дуже зараз потрібно людям. Повинні ми зараз максимально зробити все, щоб наші люди були в теплі і були забезпечені всі. Ανοιχτή πληγή του πολέμου τα αγνοούμενα παιδιά. Η Ουκρανική Εισαγγελία έδωσε στοιχεία στη δημοσιότητα. 329 παιδιά όσο από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα αγνοούνται. Οι αρχές κάνουν λόγο και για παιδιά που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.